κάνουμε κάποια. Δεν ξέρω όμως το υπόλοιπο. Για πες μου. Πες μου, γλυκιά μου. Ναι. Κοίτα, άκουσε με. Ναι, ακούω. Έχω αγόρι. Έχεις αγόρι. Αμέ. Κι εγώ έχω. Έχεις αγόρι. Όχι, έχω μια σχέση τέλος πάντων. Ωραία, μπράβο. Γι' αυτό, επειδή έχεις σχέση με κάποιο ακρόνημα. Για πες μου, τι πρόβλημα έχεις. Γιατί εγώ τώρα έφτα και εδώ μου λένε τα παιδιά ότι έχεις πάει και ψάχνεις κάποιον και δεν ξέρω. Για πες μου. Τίποτα, μωρά. Όπω, τι βήκας είναι αυτός. Ναι, καπνίζω. Α, το πουμάρουμε καλά, ε. Πάρα πολύ καλά, λοιπόν. Το φουντώνουμε, για πες μου. Μου είπε φίλοι μου βασικά να φτιάξω για τη τέτοια, για το επόμενο τέλος πάντων. Αλλά θα είχε πωληθεί και επειδή ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, έτσι κατάλαβε αυτή. Ναι. Και καλά. Ναι. Θα δω τι παίζει εκεί πέρα. Για πες μου, τι ακριβώς θες να μάθεις από μένα. Για πως είναι τίποτα. Πώς τον λέγανε. Γιατί εγώ είμαι καιρό εδώ, είμαι παλιός πολύ. Γιώργο, αλλά επώνυμο, δεν ξέρω, γιατί δεν το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Α, πώς είναι ο Γιωργάκης. Τι Γιωργάκης. Αχ, ναι, για πες μου, περίπου πώς είναι, ξέρεις. Ψηλός, αδύνατος, ξανθός. Α, νομίζω πως ξέρω ποιον λες. Από ποια περιοχή ήταν, από Αθήνα νομίζω. Ναι, από Αθήνα. Από Αθήνα, ε. Α, να σου πω, το όνομά σου δεν μου πες, χάρηκα, εμένα με λένε Μαρίνα. Μαρίνα, εγώ Γιώργος. Α, χάρηκα. Πολύ χαίρομαι, για πες μου. Ναι, τίποτα. Λοιπόν, τι θες να μας δει αυτό το παλικάρι, εγώ πιστεύω ότι λέμε τον ίδιο. Μάλλον τον ίδιο θα λέμε. Ναι, για πες μου. Ήταν πριν πολύ καιρό αυτός εδώ πέρα βασικά. Ρε παιδάκι μου, εκεί πέρα πόσοι είστε? Εδώ πέρα είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε 4 άτομα. Έχουμε 4 τηλέφωνα διαφορετικά και τι έβαλες τώρα? Είμαστε δύο σώματα εδώ, είμαστε τα τετρακυμένα, αγάπη μου, και το... Και τα πεζοναύτες, τα log που λέμε. Κατάλαβες, εγώ επειδή έχω ένα πρόβλημα, με βάλανε στο κεπί. Τι πρόβλημα έχω? Εντάξει, έχω κάτι προβλήματα γενικότερα με την οικογένειά μου. Ψυχολογικά. Ψυχολογικά. Κάτι περίεργα. Ούτε εγώ ξέρω γιατί με βάλανε εδώ. Για πες μου τώρα, για τον Γιώργο τι θες να μάθεις. Αν έκανε τίποτα, ξέρω εγώ, αν της έλεγε τίποτα και με είχε καμιά άλλη, για να τα πω σε φίλη, στη φίλη μου, για να μην με πρίζει. Ναι, αυτός τώρα είναι μαζί με την κοπέλα. Ναι, είναι μαζί. Α, μαζί είναι. Και τώρα βασικά να σου πω εγώ από ό,τι θυμάμαι, αυτός ήταν πολύ καλό παιδάκι. Μισό λεπτάκι, περίμενε μισό λεπτό. Περιμένεις. Μισό λεπτάκι. Τι πάει έτσι, αγγελμό, μωρέ. Έλα, πες μου. Λοιπόν, τι λέγαμε? Για τον Γιώργο. Για τον Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω αν είναι τον ίδιο, νομίζω ότι αυτός είχε κάποια σχέση εδώ πέρα. Εν έχει σχέση εδώ μέσα στο στρατόπεδο. Αν λέμε τον ίδιο, δεν θέλω να τον πάρω σε κανένα το παιδί. Με ποιον? Δεν είχε με άντρα, καλά έδωσε. Ναι, ενώ με ποια? Έχει με κοπίνα μου φαίνεται. Α, ναι. Νομίζω. Άρα λέμε τον ίδιο. Δεν είμαι σίγουρος τώρα. Να σου πω, έχουν περάσει εδώ πέρα 100 άτομα. Τώρα τι να σου λέω. Ήταν κι άλλοι Γιώργος και Γιώργος. Και εγώ Γιώργος, όλοι Γιώργος. Εδώ πέρα πάνε πάρα πολύ Γιώργος. Να σου πω τι όνομα δεν έχετε. Έχουμε τον Κώστα. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, γιατί δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Έχει περάσει πολύ καιρός. Να σου πω. Κάτι είπαν τα παιδιά πριν για μια μέρη και μια γιώτα. Για μια μέρη και γιώτα. Ναι. Τηλέφωνο. Μωρά, τι σαχλές. Σοβαρά. Ναι, παίρνω τηλέφωνο εδώ πέρα, τα αβέλια, δεν ξέρω τι είναι αυτή, γκέι, δεν ξέρω τι είναι. Τι, η μέρη και η γιώτα έχει ξέρει. Δεν γνωρίζω, γιατί μιλάει κάπως περίεργα, μου μιλάει για εμένα, φτιάχνουν κουβεντούλα, συχνά τα βραδάκια. Και μιλάνε σε όλη τη σφαίρα. Μιλάνε με όλα τα παιδιά, τα πέρα τις κορετές με βασικά αυτές. Τώρα πέρα έχουν περίεργο, τι να σου πω, μπορεί να είναι και τραβέλια, μπορεί να είναι γκέι, μπορεί να είναι και αδειό. Τι δεν ξέρει από περίεργα. Τι μας λένε, εδώ φτιάχνονται, ξέρω εγώ. Ανομαλίες πολλές, ανομαλίες. Τι να σου πω εγώ τώρα. Γιατί σε στρατόπεδο είναι λογικό να υπάρχουν αυτά. Τι αυτά να υπάρχουν στο στρατόπεδο, δεν κατάλαβα. Εντάξει, παίρνουν τηλέφωνο τώρα για πλάκα, δεν ξέρω τι παίρνουν, πάντως εγώ δεν το βλέπω για πολύ πλάκα αυτό. Ναι, αυτό όμως είναι πολύ διακινητικό, ξέρω εγώ, να χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Μου πεις, αυτή είναι η δουλειά σου. Δεν είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά να σε ρωτήσω κάτι για να πείτε και πείτε, ρε παιδί μου, τι είναι τέτοιο πρεσμένο. Τι προσόντα. Τι προσόντα.
πρέπει να ξέρεις υπολογιστές. Α, ναι. Πρέπει να ξέρεις υπολογιστές, να χειρίζεις τηλέφωνα, χίλια δυο τέτοια. Ναι. Να είσαι τσακαλάκι με λίγα λόγια. Λίγο και το ξέρω. Όχι, πες μου, πες μου τώρα, γιατί σε, σε καταλαβαίνω. Έτσι εδώ βλέπουν μπάλα οι σάχλες, για πες μου. Πες μου. Μεκλών, έχω έρθει 2-3 φορές στο πρωτόκολλο. Έχεις έρθει. Ναι, στις ορκομοσιά. Τι. Στις ορκομοσιές. Στις ορκομοσίες, τα πάντα. Μπράβο. Τα πάντα όλα, τον ατάνω. Λοιπόν, Είχα ένα φίλος μου. Ναι, για πες μου. Ποιος ήταν αυτός, αυτός ήταν παλιά, όχι δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν το ξέρουμε, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, απλά σου λέω για αυτό το τηλέφωνο, επειδή μου το φίλο μου και μου το ζήτησε χάρη. Σα χάρη. Ναι. Ή ενδιαφέρεσαι για το παιδί και πήρες να μάθεις. Ή ενδιαφέρεσαι για το παιδί και πήρες να μάθεις. Δεν ενδιαφέρομαι πολύ. Α, δεν με ενδιαφέρεσαι, εντάξει. Να το σιγουρέψουμε αυτό. Πόσα χρόνια. Εγώ έχω 5 χρόνια σχέση. 5 χρόνια, πόσο χρόνο είσαι κόπερα μου. 22 και 5 χρόνια με τον ίδιο τύπο. Γιατί. Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει, τώρα είναι νωρίς ακόμα για τόσο μακροχρόνιες σχέσεις. Εγώ προτιμώ, ας πούμε, 2 μήνες, 3 μήνες και μετά αλλαγή. Όσο μπορούμε να αλλάζουμε, γιατί εντάξει, η ζωή είναι μικρή. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε. Πώς το λένε. Ναι. Και εκεί πέρα τι λένε, παιδί μου, αυτός έχω πορεία τώρα, πέρα από την πλάκα. Ναι. Τι ακριβώς θες να μάθεις, δεν καταλαβαίνω. Τι λένε, παιδί μου, τι λένε. Δεν ξέρω εγώ διάφορα, ζητάνε διάφορα ονόματα. Εσύ, πρέπει να βγούμε στον αγερμό μάλλον σε λίγο. Συναγερμό. Εντάξει, περιμένουμε. Να σου πω, ζητάνε διάφορους τύπους, μιλάνε εδώ με διάφορα παιδιά και έχουν πολύ πλάκα. Μια γενική προσφορά από την 2008 Vita Show.